Μετά την πολύμηνη ταλαιπωρία τους λόγω της εκτέλεσης των έργων ανάπλασης στην περιοχή του Λάκου, δημότες βρίσκονται αντιμέτωποι με νέα προβλήματα, τα οποία όπως λένε υποβαθμίζουν την καθημερινότητά τους, ζητώντας την άμεση παρέμβαση του Δημάρχου Ηρακλείου. Όλες οι καταστροφές τις οποίες έχουν κάνει στο δρόμο επειδή κατέβηκε η στάθμη του δρόμου, δεν θέλει να τις αποκαταστήσει κανείς. Ο εργολάβος μου είπε ότι ο Δήμος δεν δίνει λεφτά. Δεν είναι θέμα του εργοδηγού τέλος πάντων, είναι θέμα του Δήμου. Ναι. Και πού θέλει να τα πληρώσει? Να τα πληρώσουμε λέει εμείς. Δεν περνάει ασθενοφόρο, δεν περνάει πυροσβεστική. Δηλαδή αν συμβεί κάτι, πώς θα περάσει ένα ασθενοφόρο, πώς θα περάσει μια πυροσβεστική? Απλά θα έπρεπε να υπάρχουν υποδομές να στηρίξουν τους μόνιμους κατοίκους, παράδειγμα στο θέμα της στάθμευσης. Κάναν ό,τι κάναν, ξέρω, χωρίς να ενημερωθεί κανένας. Το πρόβλημα είναι τα αυτοκίνητα που θα πρέπει να μπαίνουν. Δηλαδή, στο ιατρείο, για παράδειγμα, και εδώ, δίπλα είναι ορθοπαιδικά. Θα πρέπει να υπάρχει χώρος να μπορεί να παρκάρει κάποιος. Ένας με αμεά, με άτομο με ειδικές ανάγκες, μπορεί να κατέβει με καροτσάκι έκτατο περιστατικό. Πέρα από την έλλειψη χώρων στάθμευσης και προσβασιμότητα σε μεγάλα οχήματα, όπως περιέγραψαν, προέκυψαν και άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα θεμέλια των σπιτιών τους, τα οποία φάνηκαν μετά τις σχετικές εργασίες, ενώ το ερώτημα που θέτουν προς τη Δημοτική Αρχή είναι το ποιος θα πληρώσει το κόστος της αποκατάστασής τους. Το μήνυμά μας στους αρμόδιους είναι να έρθουν να αποκαταστήσουν οποιαδήποτε ζημιά έχουν κάνει και να μας εξηγήσουν τα υπόγεια που έχουν κλείσει πώς θα αερίζονται. Η ταλαιπωρία δεν είναι μόνο στη Γιαννίκου, είναι και στη Μαρογιώργη, είναι και στη Βικέλα. Εν πάση περιπτώσει είναι όλο το κομμάτι αυτό. Το χειμώνα θα πλημμυρίσουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να πλημμυρίσουμε. Οι άνθρωποι θα καταστραφούν με τα υπόγεια τους. Ούτε ένα συγγνώμη. Ούτε ένα συγγνώμη. Τι λέτε λοιπόν στον κύριο Λαμπρινό? Είναι ενημέρωση για όλα αυτά που γίνεται ο κύριος Λαμπρινός. Σε άλλες περιπτώσεις, δημότες καταγγέλουν ότι πλήρωσαν τον εργολάβο για να κλείσει τους φωταγωγούς των σπιτιών τους, με τα υπόγειά τους να χάνουν το φυσικό τους φωτισμό, ενώ σε άλλα σημεία έσπασαν υδροροές. Δημιουργήσαν αυτό το θέμα που δεν έπρεπε κανένας να πληρώσει. Σ' άλλους ζητήσαν 400, σ' άλλους 150 με τις εκτόσεις. Για τους φωταγωγούς. Και μάλιστα όταν ζήτησε κάποια ένικος εδώ της περιοχής ένα τιμολόγιο, από φύγει. Έχουν κλείσει τους φωταγωγούς στα υπόγεια, οι άδειες των οποίων ήταν νόμιμες. Ναι. Και μας έβαλαν να πληρώσουμε για το κλείσιμο αυτών των υπογείων. Με γραπτή τους διαμαρτυρία προς το Δημοτικό Συμβούλιο, ζητούν απαντήσεις για τα κακώς κείμενα έξω από τα σπίτια τους, ενώ παράλληλα κρούν το καμπανάκι του κινδύνου σε περίπτωση εκδήλωσης έντονων καιρικών φαινομένων, καθώς εκφράζουν τους φόβους τους ότι θα πλημμυρίσουν στην περιοχή.